Πάμε να ταξιδέψουμε στα Ιωάννινα, εκεί όπου βρίσκονται ο Φώτης ο Μαρκάκης, ο Αλέξης ο Μαγκλαράς, σωστά ή Μαγκλάρας? Μαγκλάρας. Και ο Κωστής ο Κουτάντος. Η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά και στα Ιωάννινα, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά, φοιτητές. Ναι, είμαστε φοιτητές. Σύλλογος λοιπόν Κρητών Φοιτητών Ιωαννίνων. Η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά λοιπόν και στα Ιωάννινα. Ναι, βέβαια. Συνολικά πόσοι φοιτητές είστε εκεί? Φοιτητικοί πάνω από 100 σίγουρα. Ναι. Έχει διάφορες σχολές. Έχει και το ΤΕΙ, το πρώην ΤΕΙ είναι η Πανεπιστήμιο και αυτό. Έχει και την Γαλακτοκομική που ερχόντουσαν και έρχονται αρκετοί από κάτω. Ναι. Έχει το Πανεπιστήμιο όλα τα τμήματα. Μαζεύεστε στο σύλλογο, κάνετε εκδηλώσεις με κριτικούς χορούς. Ναι, έχουμε χώρο εδώ πέρα. Συστεγαζόμαστε με το Σύλλογο των Μεγάλων, το Σύλλογο Κρητών Πύρου. Πώς τα πάτε μεταξύ σας, καλά πρέπει να πηγαίνετε? Μια χαρά, πολύ καλά. Κοιτάξτε, χαρά. Βέβαια φέτος έχουν παγώσει όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε, δηλαδή από την αρχή του έτους και έπειτα, από την αρχή του εξαμήνου βασικά, λόγω των συνθήκων, αλλά μέχρι και να ανακοινωθούν όλα αυτά τα μέτρα και να πάρει, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση, η έκταση. Δεν σας φοβάμαι, θα ξαναπάρετε πάλι μπρος. Υπομονή χρειάζεται. Ορίστε. Υπομονή, λέω, δεν σας φοβάμαι. Μόλις φύγει αυτή η πανδημία, νομίζω να τα κάνετε μαζεμένα. Υπομονή και διάθεση. Από πού κατάγεστε, για να ακούσουμε λίγο τοποθεσίες. Ακούστε για πες που είσαι πρώτα. Γιατί έχουμε ένα θέμα με τα ακουστικά. Δεν πειράζει, θα το λύσουμε. Έχουμε λύσει άλλα κι άλλα. Από πού κατάγεστε? Εγώ κατάγομαι από την Αξιόμηλο Βοτάμου. Όχι, με κλείσανε. Όχι, δεν σας ακούμε κανονικά, Δεν έχω πάει στην Αξό. Ο Κώστας με ακούει ο Κουτάντος, από το Μιλοπόταμο. Ας πάμε. Ο Κώστας με ακούει? Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε τώρα, εντάξει, θέμα δευτερολέπτων να ξαναμιλήσουμε. Είδατε με το χαμόγελο, βέβαια, τα παιδιά εκεί, οι φοιτητές. Έχεις πάει στα Γιάννενα? Δεν έχω πάει στα Γιάννενα. Ούτε εγώ. Αλλά έχω δει ότι είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφα τα Γιάννενα. Και στη Λίμνη εκεί, έχω δει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Βέβαια, η Βόρεια Ελλάδα είναι, αγαπάει ιδιαίτερα τους κριτικούς. Επανήλθαμε, παιδιά, μ' ακούτε τώρα. Ναι, σας ακούμε. Με το Μιλοποταμίτη να μιλήσω εκεί, τώρα που έχει ενημερώσει, φαντάζομαι, την οικογένεια κάτω να τον δουν, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, εννοείται αυτό. Εννοείται, και τι θα τους πεις τώρα, Μιλοποταμίτης, τώρα προς την οικογένεια, τι μήνυμα θέλει να στείλει? Τι να πω, ότι κοιτάξτε, εδώ ο τόπος είναι μια χαρά. Δηλαδή και για τους νέους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να θέλουν βασικά να περάσουν στα Γιάννα, ότι ο τόπος είναι μια χαρά. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για τους καινούργιους φοιτητές, ναι, να τους βοηθήσουμε σε ό,τι θέλουν. Ναι. Αυτά. Μια μαντινάδα από το Μολοποταμίτη ή δεν είναι καλός? Μια μαντινάδα. Λοιπόν, δότησα γίνω της καρδιάς, να μην τα αφήσει το χώμα, να ζει αυτή, να σ' αγαπά κι ας είναι σ' άλλο σώμα. Ένα λεπτό τώρα, αυτή που πηγαίνει, στην οικογένεια ή κάπου αλλού? Γενικά, δεν πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, όχι. Α, δεν πηγαίνει, άστα αυτά τώρα, εντάξει, δεν πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ο Αλέξης έχει μιλήσει, ο Μεσαίος. Ναι. Αλέξη. Ο Μεσαίος είναι και ο πρόεδρος εκεί. Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει καταγωγή από πού? Εγώ από κάτω είμαι από Ηράκλειο, αλλά μένω Βόλο. Εκεί πέρα. Αμένεις Βόλο, ναι. Μόνιμα? Ναι, λόγω δουλειάς κλπ. Α, λόγω δουλειάς, αλλά καταγωγή από Ηράκλειο. Ναι. Κατέβηκες τώρα καλοκαίρι Ηράκλειο? Τώρα ήταν λίγο ζόρικα, οπότε. Λίγο ζόρικα. Ναι, κατέβηκα. Έχεις γιατί δώσεις... και με τη σχολή είχα πρακτικές κτλ. Οπότε... Έχεις δώσει εσύ μας την οικογένεια να σε δει σήμερα, στους δικούς σου? Ναι, ναι. Ωραία, για στείλε ένα μήνυμα, για πες κάτι τώρα που σε βλέπει όλη η Κρήτη τώρα. Για πες. Τι να πω, να πω στα παιδιά τώρα που δίνουν παλιά σε κάποια υπομονή να επιλέξουν τα Γιάννα σαν. Α, ωραίο μήνυμα. Όλη η επιλογή για τα φοιτητικά τους χρόνια είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Θα την ευχαριστηθούν και τη ζωή και
Εντάξει, λίγο με τις βροχές και αυτά να έχουν υπομονή, αλλά δεν πειράζει. Έλα να σου πω τώρα, εσύ παραμένεις πρόεδρος παρά το γεγονός ότι έχεις καταγωγή από την Κρήτη και μένεις στο Βόλο. Κρατάς τη θέση εκεί στα Ιωάννα, δεν την έχεις δώσει κάπου, αρχιερεσίες δεν θα έχουμε. Βλέπω ότι... τώρα θα γίνουν καινούργιες εκλογές από τώρα που έχεις ανοίξει ο σύλλογος, οπότε θα υπάρξει αλλαγή σκητάλης. Α, έχεις βρει το διάδοχο. Εντάξει, σίγουρα. Α, έχεις βρει το διάδοχο. Δημοσιογένου είναι και στο σύλλογο, να δούμε τι. Σωστά, με δημοκρατική. Τι θα αποφασίσει. Σωστά, αυτό, σωστά. Δημοκρατική διαδικασία. Από όλα τα μέλη του συλλόγου. Αλέξη, μια μαντινάδα από σένα. Να σου πω. Ό,τι θέλετε. Ό,τι σου πω. Ό,τι θε. Και για να συνδέσουμε λίγο και τα Γιάννα με την Κρήτη, να τα συνδέσουμε λίγο έτσι. Ναι. Θέλουμε να γίνει ένα σεισμό, να σκίσει τον πλανήτη, να έρθουν πιο κοντά τα Γιάννα με την Κρήτη. Α, μπράβο, μπράβο, χειροκροτήσεις. Και μια συνέχεια επίκαιρο το κομμάτι με τους σεισμούς. Βέβαια, θα μας πει και ο Φώτης. Φώτη, έχουμε τίποτα από σένα? Ναι, βέβαια. Έλα, πάμε να κλείσουμε με το Φώτη. Είμαι από τη Βόη, παιδιάδος, αλλά έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Ναι. Στους δικούς μου ανθρώπους θέλω να πω να προσέχουν, να έχουν την υγειά τους. Και σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές να υπολογίζουν σίγουρα τα Γιάννενα. Κανένας κριτικός δεν μείνει παραμελημένος εδώ πέρα. Ναι. Και εντάξει, σαν φοιτητική ζωή είναι φανταστικά, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Μαντινάδα μας είπες. Ναι, βέβαια θα σας πω. Πάμε. Θα την αφιερώσω στη μάνα μου η οποία μας ακούει αυτή τη στιγμή. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να είχα δεύτερη σε τούτη την ετιζήση. Η ίδια μάνα θα ήθελα πάλι να με γεννήσει. Εντάξει, μας συγκίνησες τώρα. Φώτη, μας συγκίνησες. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.